Ο Δόκτωρ Θάνος Ασκητής, νευρολόγος, ψυχίατρος, ο καθηγητής μας ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να διορθώσουμε ότι είμαι καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ναι. Για λόγους τυπικούς. Για λόγους τυπικούς, κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και την κυρία Τζίδικα, που είναι μια θαυμάσια γιατρός με πολύ σημαντικό έμπαθη για την παιδεία των εφήβων και τα καταφέρει μια χαρά. Και πραγματικά τη θαυμάζω και την εκτιμώ για το έργο της και θέλω με την ευκαιρία αυτή τη τηλεοπτική συνάντηση απόψε να μεταφέρω στην ίδια την εκτίμησή μου και την θετική στάση όλη αυτή τη μακροχρόνια πορεία της στο χώρο της εφηβείας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω λόγια εξαιρετικός για τον κύριο καθηγητής. Λοιπόν, θα σας πάω στα άσχημα, στα δυσάρεστα τώρα, γιατί θέλω να δούμε το ρεπορτάζ από το πρωί για το πώς ξεκίνησε αυτή η πολύωρη απολογία. Υπήρξαν πολλές αποδοκιμασίες από τους πολίτες σε σχέση με τον συζυγοκτόνο. Υπήρξαν και συγκεκριμένες οργανώσεις εκεί, φεμινιστικές, με πανό, γιατί μας σκοτώνουν, κυρία Τσίτσικα, εμάς τις γυναίκες, πώς η γυναίκα πέφτει θύμα. Και η άτυχη Καρολάιν, πριν ακόμα γίνει 20 ετών, βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του ίδιου του σύζυγου. Λοιπόν, είναι πολλά τα όσα έχουν υποθεί. Εμείς θα δούμε την μεγάλη εικόνα απόψε. Πάμε να δούμε τι έγινε το πρωί κατά την είσοδό του. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στον ανακριτή και να επιστρέψουμε αμέσως. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον καθηγητή, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει αφήσει άφωνο το Πανελλήνιο αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα σε σχέση και με τα χαρακτηριστικά του συζυγοκτόνου, δηλαδή θα δούμε και το φωτορεπορτάζ. Είναι μία εικόνα χίλιες λέξεις, η ψυχραιμία, η απάθεια, για άλλους η σκληρότητα. Αν δείτε και το φωτογραφικό υλικό από τους φωτορεπόρτερ, τους συναδέλφους, πραγματικά δείχνει μία απίστευτη ψυχραιμία, κύριε καθηγητά. Και εδώ, σε σχέση με την απολογία, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, όπου προσπαθεί να χτίσει ένα συγκεκριμένο προφίλ για το αν και κατά πόσον ήταν μονική η άτυχη Καρολάιν και γιατί έγιναν όλα αυτά και πώς θόλωσε και. Δεν μπαίνω σε αυτό. Μπαίνω στην ουσία στο πώς τελικά είμαστε εδώ σήμερα σε ένα τέτοιο αποτρόπαιο έγκλημα που έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια, ότι είναι ένα έγκλημα εξαιρετικά πολύπλοκο και νομίζω ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του αυτό το έγκλημα συνολικά. Θα σας πω όμως ότι η ψυχιατρική δεν πρέπει να διακινδυνεύσει την ευθύνη της και τη θέση της με γνωματεύσεις ή με χαρακτηρισμούς για ανθρώπους που δεν γνωρίζω προσωπικά, δεν τους έχω δει ποτέ, δεν τους έχω κλινικά εξετάσει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα κάνουμε μια υποθετική συζήτηση. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του ζει πάντα το σύνδρομο της σκληρότρυπας. Δηλαδή η κοινωνία μας μπροστά σε ένα τέτοιο έγκλημα συμμαχεί στη λογική ότι ο καθένας από εμάς φτιάχνει ένα σενάριο φαντασιωσικό. Θέλει να συμμετάχει σε αυτή τη διαδικασία και οφείλει να καταδικάζει ή να ευνοεί ή να αποδοκιμάζει. Άρα πάμε σε μια ακρότητα κανιβαλισμού που θα μου επιτρέψετε εγώ να μην μπω μέσα σε αυτό, ναι, διότι δεν, ναι, έχω εικόνα του ζευγαριού. Αλλά με ρωτήσετε, αυτός ο άνθρωπος την σκότωσε, πρώτο ερώτημα, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Δεύτερο ερώτημα, τη σκότωσε για λόγους ζηλοτυπικούς, όπως έχουν υποθεί. Γιατί όλα τα σενάρια εδώ παίζουν ανοιχτά. Και στην πραγματικότητα είναι ότι αν αυτός ο άνθρωπος αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας του και τη μητέρα του παιδιού του, σίγουρα υπάρχει μια ψυχοπαθολογία. Αν δεν υπάρχουν σκοπιμότητες άλλες, δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις.
Η πραγματικότητα είναι για μένα το παιδί. Δηλαδή εκεί θα μου επιτρέψετε να έχω περισσότερη άποψη, ναι. Διότι μπορώ να εκτιμήσω την πορεία του παιδιού με δύο γονείς χαμένους, δηλαδή η μητέρα του πέθανε, ο πατέρας του θα πάει φυλακή, θα βγει κάποια στιγμή από τη φυλακή, ναι. Και τότε η μικρή, δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι 11 μηνών. Η Λίδια θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον πατέρα κατάματα, μετά από 20 χρόνια, φαντάζομαι, εκτιμώ ότι όσο θα κάτσει στη φυλακή. Να. Και εκεί ο πατέρας και η κόρη θα πρέπει να μιλήσουν ή αν μπορέσουν να μιλήσουν, αλήθεια τι θα πούν και πώς θα συνδεθούν. Στην παρούσα φάση το παιδί το ίδιο από ποια οικογένεια θα υποστηριχθεί. Γιατί το μεγάλο κεφάλαιο δεν είναι τώρα αν εκείνος την έπνιξε, τη σκότωσε, αυτό συνέβη. Η δικαιοσύνη, η αστυνομία, η ανάκριση έχει τον κυρίαρχο λόγο. Δεν τον έχει η ψυχιατρική. Η ψυχιατρική δεν μαντεύει, γνωματεύει. Και θα πούμε ότι πράγματα τα οποία πιθανά εμείς σκεφτόμαστε μπορεί να βγούμε και λάθος. Δηλαδή πιο πολύ θα σας μιλήσω σαν άνθρωπος παρά σαν ψυχίατρος. Έτσι όπως τον είδα στην τηλεόραση. Μου φάνηκε απρόσφορος, μου φάνηκε κλειστός, σκοτεινός, εσωστρεφής. Ναι. Αλλά αυτά θα σας τα πω σαν αστεατής μέσα από τα βίντεο των δελτίων ειδήσεων. Δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν μπορώ να έχω άποψη. Αν μου πείτε η ενέργειά του είναι φυσιολογική, ασφαλώς και όχι. Είναι μια ενέργεια, διότι ακόμη και να το μετάνιωνε εκείνη τη στιγμή, και να έλεγε το μετάνιωσα, πήρα τηλέφωνο την αστυνομία, ήταν πιο υγιής ο τρόπος που θα είχε διαχειριστεί το έγκλημα. Η μετέπειτα πορεία του είναι η παθολογία. Δηλαδή η διαταραχή προσωπικότητας φαίνεται ότι μετά υποκρίνεται, προσποιείται, ότι πενθεί, ενώ έχει μια προσφορότητα συναισθηματική, και ο ίδιος ουσιαστικά δεν συμμετέχει καν στο πένθος. Αυτό λίγο πολύ διαφαίνεται και όλοι μας, νομίζω ότι όλοι μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, είτε καχύποπτα, είτε υποθετικά, είχαμε στο μυαλό μας μήπως τελικά είναι αυτός ο δολοφόνος και όχι οι τρεις ληστές που επινόησε μέσα στο σενάριο της υποκρισίας. Το παιδί όμως έχει βάση. Αν θα μείνει με τους γονείς της Καρολάιν που πέθανε ή τους γονείς τους δικούς του, αντιλαμβάνεις ότι εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο η δικαιοσύνη πρέπει να απαντήσει μέσα από ψυχολογικές εκτιμήσεις των δύο οικογενειών. Οι δύο οικογένειες έχουν επαφή. Μπορεί να μιλούν μεταξύ τους και να νιώθει μία οικογένεια ότι η άλλη οικογένεια, ο γιος άλλης οικογένειας σκότωσε το παιδί τους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πια τεράστια ζητήματα ηθικής, ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης. Κυρία Τζίτη, έχει κατανοήσει πολύ καλά αυτά τα θέματα που ασχολείται. Αλλά στη βάση των δεδομένων είναι το παιδί θα κάποια στιγμή θα μεγαλώσει και εκεί θα είναι το ερώτημα ποια θα είναι η σχέση με τον πατέρα της. Μετά από 20 χρόνια, θα είναι 20 χρονών, στη θέση της ηλικίας της μάνας της που πέθανε, πώς θα είναι η σχέση πατέρα και κόρης. Αυτό είναι ένα ερώτημα ανοιχτό. Από το τραύμα που θα βιώσει μεγαλώντας και ακόμα δεν καταλαβαίνει, δεν έχει ούτε αντιληπτική ούτε μνημονική κρίση, άρα μεγαλώνοντας θα αναπτύξει μια δυνατότητα να ξεπεράσει το ψυχολογικό της τραύμα, που θα μάθει την αλήθεια και μετά θα δει κανείς πραγματικά ποια θα είναι η ζωή της και πώς θα εξελιχθεί μέσα από έναν πατέρα που θα έχει μετανιώσει, θα έχει ομολογήσει την πραγματικότητα. Θα υπάρχουν και άλλα δεδομένα που ακόμα δεν ξέρουμε και θα δούμε στο φως. Δηλαδή, είμαστε μπροστά σε μια πολλαπλή ερμηνεία ενός ρόλου που τρέχει. Η κοινωνία όμως, καλό είναι να μην είναι το σύνδρομο της αρένας που κανιβαλίζει, που δυστυχώς ζει την τραγικότητα ως χαρά, το χαρά σε εισαγωγικά, μιας φιλίδωνης νοσηρής φαντασίωσης που ο καθένας από εμάς διακατέχεται στην προσπάθεια να μπει πιο πολύ μέσα στο δωμάτιο του εγκλήματος. Ναι. Εγώ θα μου επιτρέψετε να μην το κάνω, γιατί είμαι ειδικός και αν το κάνω θα το κάνω λάθος. Όχι. Πρέπει να πω ότι παρενέβη ο εισαγγελέας, κύριε καθηγητά, κυρία Τσίτσικα, σε σχέση με τη διαρροή του ημερολογίου. Λοιπόν, εμείς εδώ και ημέρες δεν έχουμε αναφερθεί, δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με αυτό το θέμα, γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Εδώ δεν αφορά κανέναν τώρα η κλειδαρότρυπα ενός εγκλήματος. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, τη συζήτηση, την επιστημονική, μαζί σας, για να δούμε κοινωνιολογικά, αν θέλετε, και θα προχωρήσουμε και στα επόμενα θέματα, σε σχέση με την αύξηση της βίας. Εμείς εκεί θα πάμε, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Θέλω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο συνήγορος της οικογένειας, γιατί κατέθεσε για την επιμέλεια της μικρής, για το κοριτσάκι 11 μηνών. Είπε ότι θέλει η οικογένεια όντως να μεγαλώσει αυτό το παιδί στην Αλόνισο τα περισσότερα χρόνια και στη συνέχεια
θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε να τον ακούσουμε και να ρωτήσω την κυρία Τσίτσικα και τον καθηγητή, όπως είπε, το μεγάλο πρόσωπο εδώ και η ουσία είναι το κοριτσάκι. Καταθέσαμε σήμερα μια δήλωση πολιτικής αγωγής στον κύριο ανακριτή, εκπροσωπώντας την οικογένεια της Caroline, και για ευνόητους λόγους η μητέρα δεν μπορούσε να πει, γι' αυτό και η δήλωση κατέθηκε με εξουσιοδότηση. Αντιλαμβάνεστε τη θέση της μητέρας, η οποία συνειδητοποίησε κάποια στιγμή στη δεύτερη κηδεία, γιατί πρόκειται περί δεύτερης κηδείας, ότι αγκάλιαζε τα χέρια που έκοψαν την ανάσα της κόρης της. Το θέμα του παιδιού πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Ήδη θα επισκεφθούμε τον κύριο Εισαγγελέα Ανηγίκων. Πιστεύω ότι καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει και μία συνεννόηση με την οικογένεια του δράστη, διότι στην Ελλάδα η ποινική ευθύνη είναι εξατομικευμένη και από ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε η μητέρα της, με τους γονείς του δράστη έχει άριστη σχέση. Πιστεύω με αμοιβαία κατανόηση και αγάπη για αυτό το παιδί από όλους, θα μπορέσουμε να βρούμε την ιδανικότερη και συμφερότερη λύση. Το θέλω να σου πω. Λοιπόν, πάω στην κυρία καθηγήτρια, πάω στην κυρία Άρτεμις Τσίτσικα. Θέλω να ρωτήσω για αυτό το παιδί. Το μέλλον του παιδιού, υπό ποια έννοια, πώς μπορεί ακριβώς να προχωρήσει το παιδί στη συνέχεια της ζωής του, ποιος θα μπορέσει να ανακοινώσει στο παιδί αυτό το είδε χθες έγκλημα, ότι ο πατέρας του σκότωσε τη μητέρα του, και πώς ακριβώς πρέπει να υποστηριχθεί αυτό το κορίτσι. Ναι, εγώ θα ξεκινούσα λίγο από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχει τώρα μία λύση του δεσμού του μητρικού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, τον πρώτο χρόνο ζωής και λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Η μητέρα με το παιδί, με το μωρό, είναι ένα συγκίτιο ουσιαστικά. Και αυτή η ευνίδια απώλεια της σχέσης με τη μητέρα αφήνει αποτύπωμα και χρειάζεται πολύ μεγάλη και υποστήριξη, αλλά και να νιώσει ασφάλεια, ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά να μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη μικρή μεγαλώνοντας. Ναι. Τώρα, τα παιδιά είναι πολύ προσαρμοστικά όντα, νομίζω το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ναι, που συζητούσαμε, όντως, και αυτό είναι το ευχάριστο. Χρειάζονται ένα περιβάλλον πλαισίωσης και ασφάλειας και μπορούν να ξεπεράσουν πολλά πράγματα. Mm-hmm. Μεγαλώνοντας όπως το θέσατε, ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ότι θα αναζητήσει πράγματα για τους γονείς της και ήδη έχουν διαρρεύσει πολύ σημαντικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της μητέρας της, το οποίο δεν είναι κάτι, βέβαια, το οποίο μπορεί, ας πούμε, να χαρακτηριστεί σωστό ή ασφαλές, και έτσι σίγουρα θα δει πάρα πολλά πράγματα και θα εκτεθεί, ακόμη και αν μπορούμε να βάλουμε ένα δίχτυ προστασίας, θα εκτεθεί ούτως ή άλλως, ναι, και σιγά σιγά θα ανακαλύπτει όλο και περισσότερα πράγματα. Το πρώτο λοιπόν είναι σε σχέση με το μητρικό δεσμό και την πλαισίωση. Και το δεύτερο είναι πώς θα τοποθετηθεί απέναντι στις σχέσεις, απέναντι στο άλλο φύλο, ναι, πώς θα αισθανθεί βλέποντας όλες αυτές τις πληροφορίες. Mm-hmm. Και θέλοντας να πούμε ότι μπορεί να έχει μια καλή εξέλιξη, χρειάζεται πάρα πολύ υποστήριξη η οικογένεια που θα την αναλάβει και η ίδια, γιατί οποιοδήποτε τραύμα μπορεί να υπάρξει επούλωση, φτάνει να εντοπιστεί και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη πορεία, ναι, υπάρχουν πράγματα που θα χρειαστεί να δουλέψει η οικογένεια πάρα πολύ, προς όφελος του παιδιού, του βρέφους αυτή τη στιγμή, ναι, που σιγά σιγά θα μεγαλώνει και θα κλείνεται. Η ζωή άλλωστε είναι η προσαρμογή των εσωτερικών μας μεταβολών στις εξωτερικές μεταβολές. Βέβαια. Έτσι και αυτή θα έχει τη δική της πορεία, mm-hmm, που δεν προδιαγράφουμε. Μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή πορεία. Εξαρτάται, mm-hmm, πώς θα χειριστούν, mm-hmm, το ζήτημα και όλες αυτές τις πληροφορίες. Να βάλω αυτές τις δύο παραμέτρους, γιατί ρώτησα και τον κύριο Ασκητή. Θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας. Είδαμε αυτές τις οργανώσεις το πρωί και το πώς ακριβώς μιλούν για τα θύματα τις γυναίκες, πώς μας σκοτώνουν, πώς ακριβώς έρχεται το τέλος από τα χέρια του ίδιου σου, του συζύγου και πατέρα του παιδιού σου. Θέλω να ρωτήσω για αυτή την παράμετρο και να ρωτήσω και για το παραμύθι έτσι όπως ξεκίνησε, κυρία Σκητή, κυρία Τσίτσικα, όπου η άτυχη Καρολάιν ήταν ένα μικρό κορίτσι.
είχαν μια μεγάλη διαφορά ηλικίας και θέλω να το θέσω σε εσάς και επιστημονικά στο πώς ένα πολύ μικρό κορίτσι ερωτεύεται, θαυμάζει τον άντρα του, προχωράνε σε γάμο, σε οικογένεια και για τα δεδομένα της εποχής έτσι, νωρίς, όλα αυτά θα παίξουν ρόλο και για τον ψυχισμό του κοριτσιού. Θέλω να ρωτήσω και για τις επιλογές της στη συνέχεια, όπως το θέσατε. Κυρία Σκητή, τι λέτε? Ρωτάτε εμένα, καταρχήν. Ναι. Να πω ότι το παιδί δεν θα υποστεί κανένα τραύμα από τον θάνατο της μητέρας. Ωραία. Και είμαι απόλυτος αυτό που λέω. Βιολογικά δεν κατέγραψε τίποτα στον εγκέφαλό της. Ναι. Θα βιώσει το τραύμα όταν μεγαλώνοντας, όπως σωστά η διευθύντρια ανέφερε, θα μάθει τα γεγονότα. Και οι παραβιάσεις της προσωπικής γραφής της Καρολάιν στο ημερολόγιο της, αυτά οπωσδήποτε μπορεί να είναι διαχειρίσιμα από το υποστηρικτικό περιβάλλον. Εγώ προσωπικά ως γιατρός έχω στα χέρια μου ιστορικό πατέρα που σκότωσε τη σύζυγό του γιατί τον απατούσε και σήμερα αυτή τη στιγμή η σχέση τους είναι πάρα πολύ καλή. Πατέρας και κόρη. Όταν συνέβη το έγκλημα ήταν 2 ετών το κορίτσι. Σήμερα είναι μεγάλη και ο πατέρας είναι πολύ μεγάλος. Υπήρξε μια αμοιβαία συγχώρεση και πραγματικά έρχονται μαζί κατά διαστήματα και τους βλέπω. Βέβαια ο πατέρας έχει μια κατάθλιψη που την κουβαλάει χρονίες από το φόνο, έχει το ενοχικό του σύνδρομο, έχει μετανιώσει και την πράξη του. Και νομίζω ότι στην ανθρώπινη κοινωνία δεν πρέπει να είμαστε ποτέ απόλυτοι και στις ανθρώπινες σχέσεις δεν έχουμε δόγματα τα οποία καθορίζουν αρνητικά ή θετικά μια σχέση. Αυτό που είπατε τώρα για την εφηβεία της Καρολάιν που 15 χρονών ερωτεύεται ένα νεαρό εμφανίσιμο πιλότο. Ναι. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στην εφηβεία. Η εφηβεία εξτανικεύει τα πρότυπα και ο έρωτας, το πάθος, η σεξουαλική επαφή είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρόρμηση της αλλαγής αυτής στην περίοδο της ζωής της εφηβείας. Και έτσι το ιδανικό έγινε μετά μια σχέση. Το τι ακολούθησε όμως δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή πώς έφτασαν στο γάμο, αυτά που κυκλοφορούν και είναι φήμες ή είναι αλήθειες, αν έμεινε έγκυος, αν δεν το είπε, όπως ακούσε ένα αίμα ότι είχε μείνει έγκυος, το πρώτο παιδί το έχασε, το δεύτερο ήθελε να το ρίξει, δεν ήθελε να το πει. Φαίνεται λοιπόν ότι το ζευγάρι είχε αργήσει να έχει προβλήματα λειτουργικά. Δηλαδή προβλήματα επικοινωνίας, ψυχικής σύνδεσης. Και ξέρετε, όσο μεγαλώνουν αυτές οι σχέσεις, οι οποίες είναι πρώιμες, ανώριμες συναισθηματικές σχέσεις, που έχουν πιο πολύ την εξτενίκευση και το πάθος, αλλά δεν έχουν το ρεαλιστικό και το πραγματικό στοιχείο που συνδέει τη ζωή, το ζευγάρι. Ναι. Μετέπειτα αυτά έγιναν εφιάλτες. Δηλαδή, άρχισε το ζευγάρι να έχει συγκρούσεις πιθανά. Αυτές οι συγκρούσεις τώρα είχαν χαρακτηριστικά, όπως είπα και πριν, ζωοτυπικά, είχαν χαρακτηριστικά ανασφάλειας, απόρριψης, ότι θα είχαν το παιδί του. Δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτηκε και έφτασε σε αυτή την πράξη και σε αυτό το έγκλημα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το γεγονός σήμερα είναι αυτό το παιδί να υποστηριχθεί σωστά. Ο άνθρωπος αυτός θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου και αυτό είναι δίκαιο. Να τιμωρηθεί παραδειγματικά και δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε ψυχιατρική ελάφρυνση. Και δεν το λέω ότι, γιατί καμιά φορά η ψυχιατρική χρησιμοποιείται ως άλοθη για να μειωθεί η ποινή ή να έχει λιγότερη καταδίκη. Θα τιμωρηθεί, θα μπει στη φυλακή. Όταν βγει από τη φυλακή όμως, όλα είναι ανοιχτά και το παιδί που θα μεγαλώσει από ένα περιβάλλον υποστηρικτικό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό πώς θα χειριστεί τη συναισθηματική ανάπτυξη της μικρής 11μηνης Λίλιαν, ώστε ακριβώς αυτή η σχέση να μην τραυματίσει εσωτερικά τον εαυτό της και να μπορεί να εξελιχθεί σιγά-σιγά σε ένα παιδί, σε μια έφηβη που θα δει τη ζωή της αύριο με τα δικά της μάτια. Ασφαλώς θα κουβαλάει αυτό το μοιραίο γεγονός, το θάνατο της μητέρας, τη δολοφονία του πατέρα. Αυτά δεν θα σβήσουν ποτέ από το μυαλό της. Αλλά όμως, επειδή οι άνθρωποι μέσα στον χρόνο διαμορφώνουν αντιλήψεις και συμπεριφορές, είναι όλα πιθανά και εγώ θα ευχόμουν από αυτή τη συζήτηση σήμερα να μπορούσε και η σχέση του πατέρα και της κόρης να ομαλοποιηθεί, έστω και σήμερα ακούγεται πολύ βαρύ λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας του από τον ίδιο τον πατέρα, τον ίδιο τον άνδρα της μητέρας, δηλαδή της γυναίκας που ζούσε μαζί του, ιδανικά. Γιατί αυτή η σχέση γρήγορα ξεφούσκωσε και γρήγορα ήρθε μια πραγματικότητα που δεν ήταν καλή. Και αντί να χωρίσουν, γιατί θα μπορούσε να έχουν χωρίσει το ζευγάρι στον χωρισμό. Θέλουν τις διαφορές του και σήμερα οι άνθρωποι χωρίζουν όταν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, γιατί διαφορετικά υπάρχει η αγάπη που γίνεται μίσος, εχθρότητα και η εχθρότητα μπορεί να φτάσει σε αυτές τις ακραίες λογικές, εκτός αν υπάρχουν και άλλα δεδομένα
που αυτή τη στιγμή δεν τα γνωρίζουμε και από αυτά μπορεί να συνδέονται Ισχύει. Με την πράξη της δολοφονίας. Να, είναι και άλλα δεδομένα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Για το μεγαλείο της μητέρας που έχασε την Καρολάιν, μία λεπτομέρεια που συζητούσαμε, είπε όντως πως πριν από λίγα λεπτά ήταν στο μνημόσυνο της κόρης μου, με αγκάλιαζε, μου έδινε ψυχική δύναμη. Στη συνέχεια φεύγει από μένα με τους αστυνομικούς, πηγαίνει στην Γαδά, ομολογεί και εγώ συνειδητοποιώ τελικά ότι αυτός που με παρηγορεί είναι ο άνθρωπος ο ίδιος ο οποίος έχει σκοτώσει το παιδί μου. Και ακούμε τον συνήγορο της οικογένειας να λέει ότι όντως οι δύο οικογένειες έχουν καλή σχέση. Οι γονείς του συζυγοκτόνου και οι γονείς της άτυχης Καρολάιν. Ναι. Τι λέτε, κυρία Τσίτσικα? Αυτό είναι πάρα πολύ ευτυχές και νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να ισχύσει για το περιβάλλον mm-hmm. και της μικρής. Ναι. Γιατί και οι δύο οικογένειες έχουν μεγάλη απώλεια. Αγαπούσαν και τα δύο παιδιά. Ήταν ένα πολύ χαριτωμένο ζευγάρι. Όντως από όσα στοιχεία έχουμε, φαίνεται να ήταν μια σχέση ανώριμη και λόγω της διαφοράς ηλικίας του πολύ μικρού της ηλικίας της κοπέλας, της Καρολάιν, της συζύγου. Ναι. Και έτσι, και επίσης δεν μπορούσε να επικοινωνήσει πολύ εύκολα από ό,τι έχουμε αντιληφθεί τις δυσκολίες μέσα στο γάμο της, το οποίο ήταν κάπως εγκλωβισμένη, ναι. το οποίο και αυτό είναι ένα μήνυμα, θα λέγαμε, δηλαδή το ότι έχει μια ωραία εικόνα ένα ζευγάρι, να μην μένουμε δηλαδή στο στερεοτυπικό, στην ναι. εικόνα και να είμαστε κοντά στα παιδιά που μπορεί να φτιάχνουν μια καινούργια οικογένεια, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν. Ναι. Το ότι οι δύο οικογένειες έχουν καλή σχέση είναι πραγματικά το ευκταίο, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχαν και οι δύο απώλειες, γιατί... Και τα δύο παιδιά τα αγαπούσαν mm-hmm. και με κάποιο τρόπο είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούν για να υποστηρίξουν τη μικρή. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι σε αυτό. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν είναι καλή η σχέση τους. Ξέρετε ότι υπάρχουν σχέσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές. Ναι. Είναι καταναγκαστικές σχέσεις. Έχουν ένα παιδί. Δεν θέλουν να χάσουν το παιδί. Ούτε η μία ούτε η άλλη οικογένεια. Ναι. Αυτό θα είναι και το ηθικό δίλημα τη απόφαση τη δικαιοσύνη στο παιδί που θα πάει. Ποιο περιβάλλον θα καταλήξει, δεν μπορεί να κυκλοφορεί το παιδί σαν βαλιτζάκι και στη μία οικογένεια και στην άλλη. Θα συνδεθεί βεβαίως και με τα δύο σόγια. Θεωρώ ότι αυτή η σχέση δεν είναι αρμονική, δεν μπορεί να είναι αρμονική αυτή η σχέση. Είναι μια σχέση καταναγκαστική. Ήταν καλή ενδεχομένως στην πρώτη περίοδο του γάμου, αλλά εάν δεν γνώριζαν και ίσως να μην γνώριζαν ότι είχαν πολλαπλές συγκρούσεις και φορτήσεις στον ζευγάρι, σήμερα ξέρουν όμως ότι ο άνθρωπος αυτός αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του. Δεν μπορεί να είναι μια σχέση ούτε ήρεμη ούτε καλή. Θα είναι μια σχέση ψύχρεμη, οριοθετημένη, αν έχουν μυαλό όλοι και νομίζω ότι αν έχουν ενσυναίσθηση της πραγματικότητας, θα λειτουργήσουν με ρεαλιστικά κριτήρια για να κρατηθεί η ισορροπία με το παιδί. Αυτή είναι και η εικόνα του κινήτρου τους. Να μην χάσει ούτε μια οικογένεια ούτε άλλη οικογένεια τη σχέση με το παιδί. Κλείνοντας, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις να ολοκληρώσουμε, θέλω να σας θέσω το θέμα της αύξησης της βίας, γιατί είχαμε συνοηθεί, θέλουμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή γι' αυτό, κύριε καθηγητά, με την κυρία καθηγήτρια, μαζί έχουμε πει. Υπάρχει και το περιστατικό που μας συγκλώνησε όλο το Σαββατοκυριακό, με την κακοποίηση της 50χρονης καθαρίστριας, η οποία την ώρα που δούλευε, κακοποιήθηκε, βασανίστηκε, βιάστηκε αλλεπάλληλες φορές από αυτόν τον 35χρονο άνθρωπο, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πάλι για βιασμό και για παρολίγον δολοφονία, από ό,τι διάβαζα από το δικαστικό ρεπορτάζ. Γιατί είμαστε εδώ σήμερα, κύριε καθηγητά, γιατί είμαστε σε αυτό το «έχει χτυπήσει κόκκινο η αύξηση της βίας». Να το πω απλά. Και θα σας πω ότι η βία δυστυχώς θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Ναι. Διότι ο άνθρωπος ως ζώο, από το ένστικτο του και την ανόρμηση, μέχρι τον εγκέφαλο που αναπτύσσεται, και αναπτύσσεται περισσότερο δυστυχώς όχι όριμος φλοιός, σωματοποιός φλοιός, αναπτύσσεται περισσότερο ορεινεγκέφαλος. Γιατί ουσιαστικά οι άνθρωποι δεν μορφώνονται κοινωνικά. Έχει χαθεί η ανθρώπινη σύνδεση. Ναι. Νομίζω ότι και εγώ και η κυρία Τζίτσικα που έχουμε δουλέψει σε αυτές τις σελίδες, βλέπουμε την ψηφιακή τεχνολογία να έχει υποκαταστήσει πάρα πολύ τα συναισθήματα, την ανθρώπινη επικοινωνία, τις φαντασιώσεις των ανθρώπων.
τον ανθρώπινο τρόπο έκφρασης λόγου και εξολευτικού μηνύματος του σώματος. Mm-hmm. Άλλωστε, μην ξέρετε ότι σήμερα οι άνθρωποι δεν συνδέονται καθόλου συναισθηματικά από τα παλιά χρόνια που υπήρχε η γειτονιά, η μικροκοινωνία, η οικογένεια, το φαΐ στην οικογένεια. Ξέρετε τι σήμαινε να καθίσουμε να φάμε όλοι μαζί στο τραπέζι? Δηλαδή, οι άνθρωποι μάθαιναν να εκφράζονται και να ανοίγονται. Σήμερα πιο πολλοί άνθρωποι είναι ψυχοπαθητικοί. Αυτή την, κρατήστε τη σημείωση ψυχιατρικά, ζούμε πολύ μια ψυχοπαθητική κοινωνία. Άρα η βία θα αυξηθεί, γιατί οι άνθρωποι πιο πολύ είναι θυμωμένοι. Δηλαδή, μέσα σε λίγα χρόνια, ακόμη και τα παιδιά, έχουν το αίσθημα του θυμού, της οργής και της ανισότητας. Η παγκοσμιοποίηση, η κοινωνική διαβάθμιση, τα πρότυπα που αναπτύσσονται, οι λογικές που διαμορφώνονται στην ανθρώπινη κοινωνία, θα φέρουν μεγαλύτερη επιβολή της βίας, δεδομένου ότι και η ανθρώπινη βία πάντα υπήρχε και στους πολέμους. Οι πόλεμοι δεν υπάρχουν σήμερα. Δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι στα πεδία των μαχών. Άρα η βία έχει έρθει μέσα στην κοινωνία. Να σας θυμίσω μια ταινία, την έχετε δει φαντάζομαι, ή να τη δείτε, το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Ναι. Είναι ταινία του 1970, ναι, που κατέγραφε τότε την εγκληματική κοινωνία και την αστική δομή μιας βίας απρόσωπης, που ο ληστής, ο βιαστής, ο κακοποιητής μπαίνει μέσα στη ζωή μας. Κύριε καθηγητά, θα κάνουμε ειδική εκπομπή σημείο αναφοράς για την βία, ώστε να έχουμε όλο το χρόνο να τα κουβεντιάσουμε, γιατί είναι πολύτιμα τα όσα μας λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ για την εμείς.